απώλεια ασθενών εξαιτίας της έλλειψης υλικών, ιατρικών μηχανημάτων και προσωπικού. Η στελέχωση των νοσοκομείων σε προσωπικό είναι οριακή. Φεύγει ένας γιατρός, φεύγει ένας νοσηλευτής και κλείνουν ολόκληρες κλινικές εφημερευόντων νοσοκομείων. Εάν δεν προσληφθεί προσωπικό και αποψηλωθεί και άλλο το προσωπικό των νοσοκομείων, όλα τα δημόσια νοσοκομεία θα κλατάρουν και βέβαια θύματα θα είναι οι ασθενείς. 12.000 εργαζόμενοι υπηρετούν στα νοσοκομεία με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Εάν η κυβέρνηση απολύσει αυτούς τους εργαζόμενους, είναι βέβαιο ότι θα τυναχθεί η λειτουργία των νοσοκομείων στον αέρα. Και βέβαια δεν φταίνε οι δικαστές, ούτε το ελεκτικό συνέδριο, ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας που λέει ο κύριος Πολάκης ότι δεν τον αφήνουν να κυβερνήσει. Φταίει καθαρά η κυβέρνηση, η οποία προσλαμβάνει με ελαστικές μορφές απασχόλησης εργαζόμενους και όχι μονίμως, αν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί θέλει να φτιάξει μια νέα γενιά συμβασιούχων σε μια διαρκή ομοιρία για ψηφοθυρικούς λόγους. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, προσωπικό που δεν πληρώνεται. Το ελεκτικό συνέδριο αρνείται να πληρώσει το προσωπικό επικουρικό με συμβάσεις που είναι πάνω από 24 μήνες στα νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν 8 μήνες απλήρωτοι. Ακόμη κι αν ανανεωθούν οι συμβάσεις από την κυβέρνηση, είναι δώρο άδρο. Οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να μονιμοποιηθούν. Το ελεκτικό συνέδριο αρνείται να υπογράψει την μισθοδοσία του προσωπικού, του πρώην εργολαβικού που είναι με συμβάσεις εργασίας ή έργου, γιατί θεωρεί ότι οι συμβάσεις δεν είναι νόμιμες.